ένα αγαπημένο θέμα για μένα, καθώς έχουμε να κάνουμε με μηχανές, κλασικές μηχανές μιας άλλης εποχής, και αυτό που είπα στην Εύη Σπανού, βέβαια δίπλα είναι ο Κώστας ο Σπυριδάκης, ο λάτρης των κλασικών μηχανών, βέβαια ειδικός των κλασικών μηχανών και καλός μου φίλος. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα. Είπα στην Εύη, η Εύη με ακούει φαντάζομαι, να ξεκινήσει έτσι τη σύνδεση με μια ξεχωριστή ατάκα, ε. Εύη, τη θυμάσαι? Τη θυμάμαι. Αν προσθέσουμε, αν αθροίσουμε τις ηλικίες των μηχανών που βρίσκονται εδώ, ξεπερνάμε τα 250 χρόνια. Εντάξει, εγώ σου είπα 400 χρόνια. Γιατί τα μέτρησα. Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ο Κώστας Σπυριδάκης είναι ένας άνθρωπος που στο Ηράκλειο οι περισσότεροι τον ξέρουν. Καλός μου φίλος βέβαια, γιατί με έβαλε σε αυτό το κλαμπ των κλασικών μηχανών. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με προέτρεψε να πάρω μια μηχανή του 1953. Και του χρωστάω και χάρη γι' αυτό. Πώς είναι βέβαια αυτή η λάτρης των κλασικών μηχανών, Κώστα, σε επίπεδο Ηρακλείου, σε επίπεδο Κρήτης? Είναι αρκετή, Νίκο, θα έλεγα. Και επιλεγμένοι, δηλαδή προσέχουν τα πράγματα που φτιάχνουν. Βέβαια έχουν και μια άλλη μοτοσυκλέτα να κινούνται, δεν είναι καθημερινής χρήσης αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχουν αρκετοί. Πολύ. Έλα να σου πω τώρα, εμένα μου λες, Νίκο, μπορείς καθημερινά, και αυτό κάνω, να μετακινήσεις με τη μηχανή τώρα, αλλά μου λες εμένα, άλλο λες στον αέρα. Εσύ είσαι ένα ιδιαίτερο άτομο και γι' αυτό το λόγο μπορείς και κινείς τη μηχανή σου κάθε μέρα. Ένα ιδιαίτερο. Σωστά. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω, να μας έτσι παρουσιάσεις λίγο τις αντίκες μηχανές που έχεις εκεί συγκεντρώσει, η κάθε μία τη δική της ιστορία. Okay. Για πάμε λίγο, να ξεκινήσουμε από αυτή που έχεις μπροστά εκεί. Ναι, έχουμε ένα Norton ETA 16 του 1937, ο οποίος ήταν του ελληνικού στρατού. Του ελληνικού στρατού, από ό,τι βλέπεις. Σου έχω ζητήσει, να βρω κι εγώ ένα τέτοιο μοντέλο, μην το ξεχνάς. Μόλις το βρω θα το τακτοποιήσουμε. Ωραία. Αυτή η μοτοσυκλέτα είναι 83 ετών, έτσι. Δουλεύει κανονικά, βλέπεις, είναι ανακατασκευασμένη και είναι ένα κόσμημα. Μπροστά, αν βλέπεις, Νίκο, φοράει ένα ιδιαίτερο φως που είναι για τα, να μην τη βλέπουν τα αεροπλάνα. Είναι βέβαια. Να μην φαίνεται το φως του φαναριού, να μην φαίνεται από τα αεροπλάνα, καταλαβες. Έλα να σου πω τώρα, το φως του φαναριού σε κάποιον που την κυκλοφορεί, φαίνεται σε άλλους οδηγούς ή θα την πατήσει κάποιος? Είναι για να σε βλέπουν. Α, για να σε βλέπουν, ναι, σωστά. Αυτοί που κινούνται βέβαια απέναντί σου. Έλα να σου πω τώρα, έχει πινακίδες αυτή η μηχανή ή είναι μόνο αντίκα? Η συγκεκριμένη όχι, αλλά αυτή πάει σε μια έκθεση. Θα μπει σε ένα σπίτι μέσα και τέτοια. Αν μπει ωστόσο ο Κώστας σε κάποια λέσχη, νομίζω επιτρέπεται μία φορά το 15ήμερο να επιτρέπεται η μετακίνηση. Ναι, Νίκο, αλλάζουν αυτοί οι νόμοι κάθε μέρα. Αλλάζουν, έχεις δίκιο. Λόγω των παλιτερών αυτοκινήτων και κάτι τέτοια, και αλλάζουν. Αλλά μπορεί να κυκλοφορήσει. Κανείς δεν θα σταματήσει λογικά στην πόλη μας με μια τέτοια μοτοσυκλέτα. Εγώ όποτε κυκλοφορώ, ας πούμε, και με βλέπουν κάποιοι αστυνομικοί, απλά μου λένε γεια σου, Κώστα. Εντάξει, είσαι γνωστός εσύ τώρα. Αναφερόμαστε εμάς που είμαστε άγνωστοι. Είσαι γνωστός, οπότε δεν σου λέει κανείς τίποτα. Για πάμε λίγο να μας παρουσιάσει αυτή την κόκκινη. Πάμε. Αυτή η μοτοσυκλέτα η κόκκινη είναι μια MZ Ανατολικής Γερμανίας. Ναι. Μοιάζει λίγο με την BMW, είναι όμως δίχρονη, δεν είναι τετράχρονη. Α. Και είναι του 1953 αυτή. Είναι δίχρονη. Ανατολικής Γερμανίας. Ανατολικής. Είναι δίχρονη. Είναι... Δηλαδή είναι πιο έτσι, πιο απότομη, ε. Πιο νευρική. Είναι πιο νευρική, θα έλεγα. Σωστά. Σαν δίχρονο, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Πολύ εντυπωσιακή, Νίκο, και το κόκκινο χρώμα είναι φανταστικό. Είναι ο προάγγελος της κανονικής BMW, σωστά? Είναι ο προάγγελος των μηχανών? Όχι. Είναι μια αντιγραφή. Α, αυτή, είναι αντιγραφή. Σε δίχρονο κινητήρα. Μάλιστα. Είναι το 1953, η BMW ξεκίνησε να βγάζει το 1922. Α, μάλιστα. Ωραία. Έχω πολλά να μάθω ακόμα. Είναι μια αντιγραφή που τη φτιάξανε οι Ανατολικοί τότε. Οι Γερμανοί σε αντιπαράθεση με τα BMW που ήταν τετράχρονα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην πρώτη, εκεί στην άσπρη, που βλέπω να μας δώσει κάποιες πληροφορίες.
Αυτή η άσπρη έχει μια άλλη ιστορία. Αυτή ήταν η αστυνομική μοτοσυκλέτα. Την είχαν οι αστυνομικοί αυτή τη μοτοσυκλέτα. Α, μάλιστα. Είναι πανέμορφη αστυνομία. Βέβαια. Είναι του 1972. Ναι. Και την είχαν οι αστυνομικοί. Η ελληνική αστυνομία την είχε. Του 72 μας είπες, Κώστα. Ναι. Τώρα την έβαλε και μπροστά κιόλας. Βέβαια. Αυτή δουλεύει. Ο ήχος και οι άλλες δουλεύουν. Και οι άλλες δουλεύουν. Και άλλες θα δουλέψουν. Θα δουλέψουν. Αυτή που λες την είχε η ελληνική αστυνομία. Ναι. Και με αυτό το 72, με αυτές τις μηχανές ήταν η ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, πάμε και στην πρώτη. Έχω δει και μία εκεί στην αρχή μία κόκκινη, δεν μας την παρουσίασε. Σωστά. Αυτή είναι μία άλλη. Είναι ένα BMW αυτό. Αυτό είναι ένα boxer. Ναι. Κανονικό ρο 60. Κάτσε. Είναι ένα ρο 60, 600 κυβικά δηλαδή αυτή. Α, είναι 600 κυβικά. Εμένα είναι 2,5 Κώστα, σωστά. Εσένα είναι 2,49, ναι. 2,49. Ναι, είναι πανέμορφη, είναι πανέμορφη. Λογικά αυτή, αν δεν κάνω λάθος, έχει και πινακίδες κανονικά, Υπουργείου. Οπότε αυτή μπορεί... κυκλοφορεί με πινακίδες. Κανονικά, αυτή έχει νούμερα κανονικά. Κυκλοφορεί, βέβαια. Με ποια κριτήρια και μπορεί κάποιος να οδηγήσει μία μηχανή και να μην την έχει απλά στο σπίτι του σαν αντίκα, σαν διακοσμητικό στοιχείο? Εντάξει, αν υπάρχει πλαίσιο, νομίζω, στον κινητήρα, Κώστα, έτσι δεν είναι, και είναι δηλωμένη στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Ναι, αν υπάρχει πλαίσιο, ναι, μπορεί να το κάνει. Μπορεί κάποιος να βγάλει πινακίδες και να κυκλοφορήσει. Όχι τελείως, δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να το κάνει. Έχουμε μια νομοθεσία στην Ελλάδα η οποία είναι λάθος για μένα. Ναι. Στη Γερμανία, ας πούμε, δηλώνεις ότι αυτή η μοτοσυκλέτα δίνει στον αριθμό πλαισίου και σου βγάζουν νούμερα αριθμό κυκλοφορίας. Εδώ στην Ελλάδα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχει ήδη πινακίδες, σωστά, Κώστα. Πρέπει να έχει ήδη πινακίδες, ναι, ακριβώς. Ή καταθεμένες ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, ναι, για να τις ενεργοποιήσεις πάλι. Πόσες μηχανές κυκλοφορούν, έχεις κάποια εικόνα πόσες μηχανές κυκλοφορούν, αλλά κυκλοφορούν, όχι σε βιτρίνες ή στα σπίτια. Πόσες κλασικές μηχανές κυκλοφορούν σε επίπεδο Κρήτης? Έχεις μία εικόνα εσύ? Σε επίπεδο Κρήτης είναι αρκετές. Είναι αρκετές. Είναι αρκετές, δηλαδή πάνω από 300, ας πούμε, που κυκλοφορούν, ίσως και 500. Α, είναι 500 μηχανές που κυκλοφορούν, μάλιστα. Ναι, 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 που είναι φτιαγμένες. Εγώ στην προϊστορία μου έχω φτιάξει πάνω από 100 μηχανές. Μηχανές στο Ηράκλειο. Από το μηδέν. Στο Ηράκλειο, ναι, στη Μεσαρά, ξέρω εγώ, παντού, κάπου. Παντού, παντού. Ακόμα και στη Σιτία. Ακόμα και στη Σιτία. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Βέβαια, ολοκλήρωσε. Ξέρω ένα δημοσιογράφο που καβαλάει κάθε μέρα μια τέτοια μηχανή. Εντάξει, να μας τον πεις, να τον μάθουμε κι εμείς το θέμα. Θα έρθω λίγο να δούμε τα φρένα. Να δούμε λίγο τα φρένα, γιατί κάτι δεν πάει καλά τώρα τελευταία εκεί. Στο έχω πει. Ναι, αλλά δεν θα έρθω. Όχι. Πάει Σάββατο το πρωί. Το Σάββατο το πρωί. Το Σάββατο. Okay. Έλα να σου πω, θα κλείσουμε τώρα. Η Εύη θα θέλει βόλτα. Οπότε κάντησε εκεί ένα τετράγωνο. Γιατί θα γκρινιάζει μετά. Εντάξει, Νικόλα. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, Νικόλα. Χαιρετούμε. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Έτσι, ο Κωστής είναι αγαπημένος βέβαια και πολύ γνωστός. Σε όλους βέβαια, σε επίπεδο Ηρακλείου, σε επίπεδο Κρήτης και γνώστης βέβαια των μηχανών. Μας έκανε και αυτή την παρουσίαση.